Ξεκινάμε με σένα, Θανάση, και με το χτύπημα των Ουκρανών σε ρωσικό έδαφος στο λιμάνι του Κρασνοντάρ. Θα δούμε τις εικόνες και μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλησπέρα Νίκο, οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για τη βύθιση ενός ρωσικού πλοίου που μετέφερε καύσιμα. Είναι στο λιμάνι Καύκασος του Κρασνοντάρ. Είναι ένα προφανώς πλοίο χτυπημένο με κάποιο δυτικό νατοϊκό πύραυλο υψηλής ακρίβειας. Έκαιγε για πολλές ώρες, κατευλήθησαν προσπάθειες να σβηστεί αυτή η τεράστια φωτιά, εφόσον ήταν καύσιμα, δεν τα κατάφεραν και τελικά πριν λίγο ανακοινώνεται ότι αυτό το λιμάνι του Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία δέχτηκε αυτό το χτύπημα και βυθίστηκε το πλοίο που μετέφερε δεξαμενές με καύσιμα. Είναι ακόμα μια απόδειξη αυτού που λέγαμε χθες, ότι οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει τον πόλεμο σε ρωσικό έδαφος και νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να διεισδύσουν στη Ρωσία και από άλλο σημείο, μακριά από την περιφέρεια του Κούρσκ. Είχε γίνει νωρίτερα ένα χτύπημα και στο αεροδρόμιο του Βόλγκογκραντ, επίσης στη Νότια Ρωσία, αμυγός ρωσικό έδαφος. Και βέβαια ανισχυτικά τα πράγματα είναι γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ, ο Πούτιν, είδαμε στο ρεπορτάζ, μιλά για απόπειρα χτυπήματος. Έχει προσκληθεί ήδη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και ο διευθυντής του Γκρόσι, όπως ανακοινώθηκε την άλλη εβδομάδα, θα βρίσκεται στο Κούρσκ. Οι Ρώσοι μιλούν για συμμετοχή μεγάλου αριθμού ξένων μισθοφόρων στην επιχείρηση αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη στη ρωσική επαρχία επί 17η ημέρα. Μάλιστα λένε ότι έχουν εξοντώσει Αμερικανούς μισθοφόρους της ιδιωτικής πολεμικής εταιρείας Forward Observation Group. Αυτή είναι η φωτογραφία που βλέπουμε, Θανάση, που έχουν ανεβάσει τα ρωσικά μέσα. Ο μεσαίος, μάλιστα, η ανάρτηση αυτή έγινε από τον ίδιο τον ιδρυτή της εταιρείας αυτής. Ο μεσαίος φέρεται πως είναι ο ιδρυτής της, ο Derek Bales. Μένει να διαπιστωθεί τώρα ποιοι ακριβώς από τους μισθοφόρους αυτούς έχουν χτυπηθεί, είναι ενδεχομένως νεκροί ή τραυματίες. Στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα γίνεται λόγος για καμία επιοίκεια εναντίον τέτοιων ξένων μισθοφόρων. Δεν ισχύουν, λένε, οι κανόνες για αυτούς. Οι Ρώσοι με τη σειρά τους απαντούν στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι τα εγκλήματα του Κιέβου θα τεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς έχουν μετακινηθεί 130.000 πολίτες από αυτή την επικίνδυνη ζώνη και 20.000 παραμένουν. Τα πράγματα γίνονται όλο και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι στη Μόσχα βρέθηκε για συνομιλίες με τον Ρωσικό Υπουργό Άμυνας ο αρχηγός του Κινέζικου στρατού και βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο θρησκευτικός πόλεμος. Η Ρωσική Εκκλησία λέει ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος φέρει προσωπική ευθύνη για τις διώξεις κατά των Ορθόδοξων στην Ουκρανία που κλιμακώνονται με την απαγόρευση ουσιαστικά της Ουκρανικής Ορθόδοξης. Θανάση, ευχαριστούμε.